κάνεις, Αντζελίνα μου? Καλά, είμαι στη Ματίνα μου, εσύ? Είμαι καλά και θέλω να δω πώς νιώθεις, γιατί χθες είδαμε να συγκινήσει. Ο Παναγιώτης δεν έδωσε μια ξεκάθαρη δικαιολογία γιατί δεν είσαι ανάμεσα στις δύο. Και θέλω να μου πεις πώς ένιωσες τότε, αλλά και χθες που είδες το επεισόδιο. Κοίταξε να δεις. Είναι άσχημο το συνέστημα της απόρριψης. Καμία γυναίκα δεν το θέλει αυτό, προφανώς. Και πόσο μάλλον από τον Παναγιώτη, τον οποίο έχω δείξει τόσα συναισθήματα, έχει δει μια ευαίσθητη Αντζελίνα, μια εκρηκτική Αντζελίνα. Τώρα το ένιωθες ότι δεν θα φτάσεις στον τελικό, ότι δεν θα είσαι ανάμεσα στις δύο φιναλίστ της καρδιάς του? Δηλαδή σου δείξε στην πορεία ότι κάτι δεν πάει καλά για να έχεις ένα άσχημο προαίσθημα? Όχι, δεν μου έδειξε κάτι τέτοιο και αυτό μου έκανε εντύπωση που αποχώρησα εγώ. Γιατί το ραντεβού μας ήταν εξαιρετικό, είχε πει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας, κάτι το οποίο είναι δύσκολο πλέον, και ήμουνα πολύ σίγουρη ότι θα είμαι μέσα στις δύο κοπέλες. Οπότε ίσως και γι' αυτό αντέδρασες έτσι τόσο παρορμητικά, συγκινήθηκες, δεν το έκρυψες κτλ. Να δούμε ένα απόσπασμα και να το σχολιάσουμε από το χθεσινό επεισόδιο. Κοίτα, το είχες ούτως ή άλλως αυτό, και το τσαγανό και το τζαμπουκά. Αλλά τι ήταν αυτό, εκείνη τη στιγμή περίμενες να πάρεις το ένα τριαντάφυλλο και η απόρριψη σε έκανε να σπάσεις? Ήταν εκεί αρκετοί μήνες που ήσουν εκεί και έφτασες στην πηγή και δεν ήπιες νερό? Τα συναισθήματά σου για τον Παναγιώτη, τι σε έριξε περισσότερο? Ήταν όλα αυτά τα συναισθήματα ανάμεικτα εκείνη τη στιγμή. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο, πραγματικά, και δεν ξέρω πώς τα κατάφερα εγώ. Τώρα, τρεις μήνες δεν είναι και λίγος χρόνος. Είναι μια άλλη καθημερινότητα, ναι, που ζήσατε. Είναι δηλαδή ένας άλλος κόσμος, πραγματικά. Τώρα το να είσαι σε ένα σπίτι με γυναίκες, να προσπαθείς να συγκατοικείς, να συνυπάρξεις μαζί τους, δεν είναι εύκολο. Τι θα έκανες διαφορετικό, βλέποντας ενδεχομένως και κάποια από τα επεισόδια, ήσουν μέσα στους περισσότερους καυγάδες? Αυτό δηλαδή που σου είπε και ο Παναγιώτης στο δείπνο σας, όταν ανέφερε την Νικολέτα που θύμωσες και σου είπε μη φωνάζεις, γενικά... Φώναξα. Υπερέβαλε. Θεωρείς ότι ήσουν πιο παρορμητική από ό,τι θα έπρεπε? Κοίταξε. Νιώθεις καλά που είσαι ο εαυτός σου και δεν στρογγύλεψες τις αντιδράσεις σου? Δεν στρογγύλεψα, γιατί προτιμώ άνθρωπος που θα είναι δίπλα μου να είναι γι' αυτό που είμαι και όχι να προσποιούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή, είμαι η Αντζελίνα, εκρηκτική, ευαίσθητη. Θέλεις, δέξουμε. Δεν θέλεις, φυλάκια. Κάποιες δηλαδή προσποιούνται, γιατί τη Βίβια, ας πούμε, έχει ακουστεί ότι από άλλες κοπέλες, ότι άλλο είναι μπροστά στην κάμερα, άλλο από πίσω. Άλλο είναι στον Παναγιώτη μπροστά, άλλο πρόσωπο δείχνει στον Παναγιώτη, άλλο δείχνει σε εσάς τα κορίτσια. Ισχύει αυτό? Κοίταξε, στα προσωπικά της ραντεβού δεν είμαστε μπροστά. Αλλά off camera δεν μας συζητούσε ποτέ για τον Παναγιώτη. Αυτό ήταν που εμένα με είχε βάλει σε σκέψη και λέω, εντάξει, όντως. Mm-hmm. Μπορεί να προσποιείται. Σ' είχε πειράξει που κάποια στιγμή κάποια κορίτσια πήγαν έτσι να σε προσβάλλουν και να σε υποτιμήσουν λόγω του ότι εσύ είσαι κομμότρια και δεν έχεις σπουδάσει? Θυμάμαι σε ένα καυγά με τη Μαρίνα κάτι. Ναι, προφανώς και με πείραξε, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πάρει ένα πτυχίο από κάποιο πανεπιστήμιο δεν σημαίνει ότι δεν είναι έξυπνος ή δεν μπορεί να καταφέρει πράγματα στη ζωή του. Mm-hmm. Για μένα ο μεγαλύτερος δάσκαλος στη ζωή είναι ο βίος του ανθρώπου. Ό,τι περάσεις. Mm-hmm. Η μαμά σου γιατί είναι τόσο προστατευτική μαζί σου? Έχει να κάνει και με τα παιδικά σου χρόνια? Η μαμά πάντα έτσι ήταν. Χρειάστηκε να είναι και μαμά και μπαμπάς μαζί. Οπότε είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Με προστάτευε, ήταν δίπλα μου σε όλα. Όταν γέλαγα, όταν έκλαιγα. Ο μόνος άνθρωπος που μου στάθηκε ήταν η μαμά μου. Οπότε γι' αυτό και μετράει ο λόγος της. Κατάλαβα πάντως γενικώς ότι οι συναντήσεις με τους συγγενείς επηρέασαν πολύ τον Παναγιώτη. Δηλαδή και στη Βίβια να ανέφερε τη μαμά της που συνέχεια έλεγε για τον πρώην. Και σε σένα πατάρα τα σταφύλια και έλεγε αχ να ήταν εδώ η μάνα σου. Την είχε μέχρι που αναγκάστηκες να πεις να σου πω είσαι ραντεβού μαζί μου. Ναι. Και στη Νικόλ, εντάξει, τη Νικόλ είπε για τη ζήλια. Πάμε να δούμε λίγο το απόσπασμα με τη μαμά σου, που εντάξει τη χαρήκαμε γιατί ήταν η μαμά που έβαλε την Αντζελίνα στη θέση της. Στην υγειά σας, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Καλώς. Ευχαριστώ. Αλλά το μόνο που δεν μου άρεσε σε σένα, επειδή φιλάς όλες. Εγώ δεν σου είχα πει να μου τη φιλήσεις. Τη είχατε πει να μην με φιλήσει? Ναι, μην τυχόν και τον φιλήσεις. Γιατί ρε μαμά, κάτι δεν είναι πολύ ωραίο παιδί? Επειδή είναι ωραίο, σημαίνει ότι πρέπει να τον φιλήσεις. Και δεν φιλάς μόνο την Αντζελίνα. Φιλάς τη μία, την άλλη, την άλλη, τη σειρά τη φέρεις κάθε μέρα. Επειδή τη φίλησες, θα την πάρεις.
Τι μπορείς να προσφέρεις στη κόρη μου να την κάνεις ευτυχισμένη? Αυτά θα σας τα πει εκείνη. Αλλά δεν σε ρώτησε εσύ αν είσαι ερωτευμένη με την κόρη μου. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Το ότι έχω συναισθήματα για την Αντζέλινα, έχω και το ξέρει. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω από εδώ και πέρα είναι πόσο μέλλον μπορεί να έχει αυτή η σχέση. Έπεσες με τα μούτρα. Τι έπεσες τόσο πολύ με τα μούτρα? Γιατί αφού τις έχει πάρει όλες με τη σειρά, τις έχει φιλήσει. Μαμά, εσύ να μην τον αφήνεις να σε φιλήσει. Γιατί κάθεσαι και φροντίζεις? Η μία σε κράζει από εδώ, η άλλη σε κράζει από εκεί και εσύ κάθεσαι και τους κάνεις την ταντά. Θεωρείς ότι είναι η γυναίκα της ζωής σου, ότι μπορείς να κάνεις οικογένεια μαζί της? Η Αντζελίνα έχει κάποια στοιχεία σαν γυναίκα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω δει όμως και κάποια στοιχεία που βλέπω ότι δεν ταιριάζω με την Αντζελίνα, ότι μπορεί να έρθουμε σε σύγκρουση. Πιστεύετε ότι εγώ είμαι ο κατάλληλος άντρας για εκείνη? Από αυτά τα λίγα που έχετε δει, ναι, και δεν ξέρετε καλά. Αυτό που έχω δει είναι είσαι καλό παιδί, είσαι ευγενικός. Μου αρέσει που έχεις ωραία συμπεριφορά με τις γυναίκες, αλλά αυτά να τις φυλάς. Το λέω σοβαρά αυτό. Τις έχεις πάρει, εντάξει, τώρα τέλος, μην φυλάς άλλο. Τώρα τελείωσε. Μην φυλάς άλλο. Εντάξει, παιδιά, μια κανονική μαμά είναι όμως, έτσι πρέπει να λέει, μια κανονική μαμά. Φίλες όλες. Να σου πω τι σου είπε όταν έμαθε ότι φεύγεις και σε φίλησε και το ξέρει όλη η Ελλάδα και δεν σε πήρε. Εκεί πέρα πραγματικά έγινε εξωφρενών όταν με είδε στο σπίτι. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ναι. Του λέω, μαμά δεν με θέλει. Και τον μου λέει, άμα τον δω, μου λέει, θα τον σκοτώσω. Πες μου λίγο, έτσι, είναι παρεμβατική στα προσωπικά σου ή εδώ την ενδιέφερε, ας πούμε, η υπόλοιψη του κοριτσιού της που όλη η Ελλάδα βλέπει ότι φυλάει ο Παναγιώτης, αλλά μπορεί να μην τη διαλέξει και φυλάει και ταυτόχρονα όλες τις άλλες? Κοίταξε, η μαμά μου δεν είναι παρεμβατική. Γενικά ξέρει τι συμβαίνει στη ζωή μου. Θα της πω ότι έχω σχέση, θα βγω, αλλά θα με συμβουλέψει. Ναι. Από και πέρα, ό,τι κάνω είναι δική μου επιλογή. Αλλά ήταν και λίγο παραπάνω υπερπροστατευτική σε αυτό το κομμάτι. Όντως είχε πει πρόσεχε εκεί που θα μπεις. Ναι, καλέ. Ναι, καλέ. Μα μου το έλεγε και την μέρα που έφευγα, μου λέει, κανόνισε με το φιλήσει. Ναι, μαμά, ναι. Εντάξει, είναι. Είπες και εσύ αυτό που πρέπει να πεις να την ηρεμήσει, αλλά εντάξει, μετά άφησες την καρδιά σου ελεύθερη. Αυτή η κουβέντα με τη μαμά σου ήταν και ένας λόγος να μην περάσει το βράδυ μαζί του? Γιατί έτσι όπως σας βλέπαμε στο δωμάτιο, κάποια στιγμή νιώσαμε ότι είσαι αυτή που θα πει το ναι σε εκείνη τη ρομαντική βραδιά. Κοίταξε. Όπως είπα και στον Παναγιώτη, του είπα ότι δεν είμαι έτοιμη. Δεν θέλω να προχωρήσει μία σχέση τόσο γρήγορα. Γιατί δεν τον έχω ζήσει τον άνθρωπο προσωπικά, εγώ μόνη μου σαν Αντζελίνα. Ναι. Χωρίς να υπάρχουν άλλες τόσες τριγύρω. Πίστευες ότι τα άλλα δύο κορίτσια, κάποια από τις δύο, θα ενδώσει σε αυτή την πρόσκληση? Πίστευα πως ναι. Πίστευα η Νικολέτα ότι θα ενδώσει, αλλά έμεινα έκπληκτη. Τελικά όμως είδες, να πούμε καταρχήν ότι στο αντίστοιχο ξένο Bachelor που σκίζει στο εξωτερικό και προκύπτουν και γάμοι και οικογένειες και παιδιά, πολλοί από τους φιναλίστες, είτε στο Bachelorette είτε στο Bachelor, επιλέγουν να περάσουν μία βραδιά με τον Bachelor ή την Bachelorette αντίστοιχα, για να έχουν ολοκληρωμένη άποψη για το ποιος μπορεί να είναι ο σύντροφος. Αλλά εδώ και τα τρία κορίτσια που φτάσατε δεν το θελήσατε. Ναι, κοίταξε, είναι αλλιώς να προβάλλετε κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά, σαν Αντζελίνα, δεν το βλέπω τόσο ωραίο όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή, είναι μια δική μου προσωπική στιγμή. Δεν θέλω να τη μοιραστώ. Ίσως θες να τη βιώσεις, αν ξέρεις ότι είσαι η μία, η μοναδική, ναι, αυτή που θα διαλέξεις. Δηλαδή, να έχεις περάσει μια βραδιά με τον άλλον, άντε εδώ μοιράστηκες το φιλί και τον είδες τα φιλιά, ναι, την άλλη, να γίνει. Και γινόμαστε έξαλλες. Όχι τώρα να κοιμηθεί εγώ, η Βιβιάν και η Νικολέτα μαζί του. Ναι, δηλαδή θα ήταν λίγο τραβηγμένο. Έχεις δίκιο. Σε καταλαβαίνω και δεν ξέρω και αν η ελληνική κοινωνία θα ήταν έτοιμη να το δεχτεί. Ποια θα ήθελες να κερδίσει την καρδιά του? Θα ήθελα η Βίβιαν. Η Βίβιαν? Ναι. Γιατί? Και πιστεύω πως αυτή είναι πιο κοντά. Ναι. Ναι. Περίεργο, γιατί με την Νικόλ σας έχω δει. Είχατε καλή επαφή, δηλαδή δεν... Ναι, με την Νικόλ τώρα όσο λιγοστεύαμε είχαμε έρθει πιο κοντά. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι η Βίβιαν είναι πιο κοντά στην καρδιά του. Οκ. Okay. Γιατί πιστεύω... Ποια θα ήθελες όμως, έτσι όπως έχεις γνωρίσει τα Βίβιαν κορίτσια? Τη Βίβιαν. Ναι, γιατί ο Παναγιώτης είναι γενικά ένας ήρεμος χαρακτήρας. Είδες όμως, του αρέσει που εσύ και η Νικόλ ήσασταν πιο εκδηλωτικές. Δηλαδή, στη Βίβιαν το βρήκε αυτή την ψυχρότητα. Του άρεσε, αλλά με έστειλε σπίτι μου. Friend zone. Δεν τα δέχομαι. Thank you, next. Μάλιστα. Έχεις ένα δίκιο. Εγώ έχω ερώτηση. Εδώ, παρακαλώ. Αν έβγαινε έξω ο Παναγιώτης, παιδί μου, και δεν προέκυπτε το φλερ τόσο δυνατό όσο με το κορίτσι που θα επέλεγε και έκανε μία έτσι κίνηση προς τα εσένα, θα το έδινες μία δεύτερη ευκαιρία? Όχι. Α, είναι... Είμαι εγωίστρια κι εγώ. Είμαι πολύ εγωίστρια. Αν είναι μία όχι από αυτόν, από μένα είναι 10%. Εσύ που είσαι και κομμότρια, γιατί κάποιες φορές σου να μάθω το άθλιο μαλλί?
Ποιο? Κάτι πολύ έτσι, φριζέ. Δεν έπρεπε να είσαι πάντα καλοκτενισμένη. Γιατί δεν σου άρεσε. Η κούκλα μου. Έτσι είσαι κούκλα. Ήσουν κάποιες φορές με ένα μαλλί λίγο απεριποίητο. Σταματήνα, τόση ώρα μιλάμε. Τίποτα να τσιμπήσουμε έχουμε. Έχουμε. Έχουμε ζάλι ή καψαλά, φοβερό πιάτο, θα μείνεις μαζί μας. Τέλεια. Λοιπόν, σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός, παιδιά. Δεν ξέρω τα δικά σας προγνωστικά. Εγώ, σαν Σταματίνα, θέλω να κερδίσει η Νικόλ και θα σου πω γιατί και η Βίβιαν μου είναι συμπαθής. Αλλά θεωρώ ότι η Νικόλ έδειξε πολύ νωρίς ότι κοίτα, εγώ είμαι ερωτευμένη μαζί σου και ας υπάρχουν άλλες 10 που σε φιλάνε, σε διεκδικούνε. Αλλά το λέω ως τηλεθεάτρια. Δεν ξέρω κάτι. Εσύ θες τη Βίβιαν, ο καθένας έχει τις προτιμήσεις. Τη Βίβιαν, τη Βίβιαν. Λοιπόν.